Εσύ είσαι αγάπη μου το νούμερο το 9. Εδώ σταθερά και με αμείωτο ενδιαφέρον θέλω να σας μεταφέρω όλες τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την πολυαναμενόμενη σειρά που περιμένουμε πώς και πώς για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Ήμασταν εδώ πρώτοι που είχαμε πει όταν είχαν ξεκινήσει αυτές τις συζητήσεις με τον παραγωγό του όπου βρισκόταν σε αναζήτηση καναλιού. Πρώτη φορά λοιπόν σήμερα λέμε και ανακοινώνουμε τον τίτλο αυτής της σειράς που δεν είναι άλλος από Σέρες. Πολύ ωραίο. Είναι, φαίνεται δηλαδή πόσο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν αυτή η σειρά που έχει τον τίτλο της πατρίδας του, των Σερών. Έναν τόπο που αγαπάει πάρα πολύ ο ίδιος, έναν τόπο που θα φιλοξενήσει αν όχι όλα τα γυρίσματα, το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων θα είναι εκεί. Στα Σέρας. Στα Σέρας, θα αφορά την τοπική κοινωνία των Σερών. Θα έχει και κάποια στοιχεία από την από τη ζωή του Γιώργου Καπουτζίδη, θα βάλει κάποιες πινελιές και θα έχει εκείνος την ευκαιρία να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο την πατρίδα του, την αγαπάει πάρα πολύ, αυτό το ξέρουμε με κάθε ευκαιρία την αναφέρει, με κάθε ευκαιρία την επισκέπτεται όταν μπορεί και όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, όταν δεν είμαστε σε lockdown εννοώ. Εκεί είναι και οι γονείς του, οπότε ίσως έχει την ευκαιρία ο Γιώργος Καπουτζίδης στα γυρίσματα να ζήσει και πολύ όμορφα και οικογενειακά αυτές τις στιγμές. Γιατί είναι μια μεγάλη στιγμή, είναι μια επιστροφή στην τηλεόραση, μια πολύ αναμενόμενη επιστροφή που έχουμε συζητήσει πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κοίταξε, πολύ βιογραφικό ωραία. Δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά σίγουρα πράγματα τα οποία θα γράψει είναι πράγματα τα οποία έχει ζήσει. Δεν γίνεται να... Συγγνώμη, αναφέρεται στις Σέρες να είναι ο τίτλος της σειράς και να μην έχει να κάνει με όλα αυτά που έχει ζήσει. Το θέμα είναι πού θα δούμε αυτή τη σειρά, Δήμητρα, αν ξέρεις. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Να πούμε ότι οριστικά δεν έχει κλειστεί το κανάλι το οποίο θα φιλοξενήσει τη σειρά, όπως δεν έχει κλειστεί οριστικά και το cast. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες μέχρι να δοθούν τα χέρια. Παραγωγή ποιος θα κάνει? Παραγωγή είναι του κύριου Καραγιάννη. Μάλιστα. Αυτό είναι το μόνο που ξέρουμε σίγουρα. Όπως και τον τίτλο. Άρα πιο κοντά στην ΕΡΤ. Όσον αφορά ακριβώς, η ΕΡΤ είναι το πιο πιθανό σενάριο. Είναι ένα κανάλι που φιλοξενεί ήδη τον Γιώργο Καπουτζίδη, κάνει και την εκπομπή του με πολύ μεγάλη επιτυχία στο δρόμο για το Τόκιο. Και κάνει και πολύ μεγάλο άνοιγμα στη μυθοπλασία η ΕΡΤ. Πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα στη μυθοπλασία, πολύ καλές σχέσεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό το σενάριο να κλείσει τελικά στην ΕΡΤ. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε ποσοστά, είναι στο 80%. Μάλιστα. Που νομίζω ότι είναι αρκετά ισχυρό. Όμως, ποιο κανάλι δεν θα ήθελε τον Γιώργο Καπουτζίδη στο δυναμικό του? Άρα λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Πολύ κοντά ήταν και το Μέγκα. Όταν λέμε πολύ κοντά, δεν μιλάμε ούτε για συμφωνία, ούτε για προχωρημένες συζητήσεις. Απλώς για μια επαφή, την εκδήλωση ενός έντονου ενδιαφέροντος από τη μεριά του Μέγκα για αυτή πριν τη σειρά την του αποχώρηση του κυρίου Μπούτου ή μετά αυτό. Γιατί ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν στο δυναμικό του Μέγκα. Σωστό. Μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, Στεφανέ μου, μετά. Κάποιες διερευνητικές, τονίζω, συζητήσεις. Δεν μιλάμε για προχωρημένες συζητήσεις, ούτε να έχουμε φτάσει σε σημείο να υπογράφονται συμβόλαια κτλ. Και υπάρχει και ένας αντένα που έχουμε ακούσει ότι υπάρχει και εκεί ένα ενδιαφέρον. Οι οριστικές αποφάσεις θα πάρθουν μετά το Πάσχα. Μάλιστα. Πάρα πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Τα καλύτερα ευχόμαστε από καρδιάς.